Νομίζω ότι αυτές τις μέρες όπου γυρίσεις και κοιτάξεις, πάνω στην Ευελίνα Παπούλια. Δεν ξέρω, με ένα περίεργο λόγο όλο στα site μου βγαίνει, στην τηλεόραση. Ναι, γιατί όποτε δίνει συνέντευξη έχει κάτι καινούργιο να πει. Καλώς ήρθες, Ευελίνα. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, μόνο που δεν δίνω συνεντεύξεις. Όποτε δίνεις όμως. Γι' αυτό όποτε δίνεις, γίνεται. Να παράγεται. Δηλαδή, όταν κάναμε αυτό το βιντεάκι που συζητήσαμε να κάνεις την breakdown την καριέρα σου, ας πούμε. Έγινε χαμός, δηλαδή έπαιξε παντού ό,τι είπες για τους δύο ξένους. Δεν τα παρακολουθείς, Ευελίνα. Όχι πολύ. Αν τύχει, ναι, αλλά όχι ότι. Δεν είναι ότι θα γκουγκλάρεις τον εαυτό σου να δεις. Όχι. Πέρασε σε κάποια φάση άρνησης. Εγώ είχα πάθει ένα σοκ. Δεν είχα καταλάβει αν ήθελα τόση επιτυχία ή όχι. Οπότε λίγο μαζεύτηκα μετά. Τι θα πει, δεν είχα καταλάβει αν ήθελα τόση επιτυχία. Δηλαδή, την επιτυχία πάντα τη φαντάζεσαι και τη θέλεις πάρα πολύ. Ναι. Τα συμπαρομαρτούντα όμως δεν τα έχεις. Α, ναι, δεν τα έχεις προβλέψει. Ναι. Οπότε, ναι, το μέγεθος αυτό ήταν τεράστιο και απότομο για μένα. Ήταν το πιο ακραίο που είχε συμβεί τότε. Κοίταξε, κάτι που ήταν σχεδόν σταθερό ήταν ότι όταν έβγαινα από το σπίτι μου έπρεπε να ξεκινήσω με τα πόδια, ας πούμε, νωρίτερα μία ώρα. Σταματούσα στον δρόμο, ε. Ναι. Και δεν μπορούσες να κάνεις κάτι γι' αυτό, γιατί έπρεπε να είσαι ευγενής με τους ανθρώπους. Δηλαδή, χαιρόντουσαν που σε έβλεπαν. Τι να πεις. Σε πείραζε που ήταν κάτι τόσο κόντρα με σένα? Γιατί η εικόνα της Μαρίνας Κουντουρά. Του. Του κουντουρά του. Άλλο πιανού του. Του κουντουρά του γνωστού, βρε. Του κουντουρά του. Η Μαρίνα του κουντουρά του. Ναι. Ναι, της κουντουρά του. Τέλεια. Τέλος πάντων, ήταν καμία σχέση με σένα. Δεν ήμουν ποτέ τόσο καπάτσα. Α, σωστό αυτό. Αυτή ήταν καπάτσα, δηλαδή ναι, έπαιζε ναι, τους ρόλους της στο φτερό. Ναι. Πάντα το είχα πορεία και δεν θυμάμαι να το είχα ρωτήσει ποτέ σε εσένα ή στον Αλέξανδρο το Ρίγα. Αυτή η εικόνα τότε, όπως παρουσιάστηκε, μας θύμιζε πάρα πολύ μια πολύ συγκεκριμένη Ελληνίδα παρουσιάστρια. Τώρα μην γελιόμαστε. Ναι, την Ελένη Μενεγάκη. Ήταν η εικόνα της Ελένης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, όταν πήγες καλεσμένη, ντράπηκες καθόλου? Όχι, δεν πάτησα εγώ πάνω στην Ελένη. Καλά, εννοείται, αλλά. Εννοώ ότι ίσως το φυσικ έφερε, έφερνε λίγο το στην φυσικ, Ελένη. Το φυσικ, οι ατάκες, η χαριτομενιά. Ακριβώς. Εγώ όμως, σαν Ευελίνα, δεν πάτησα πάνω σε αυτό. Πάτησα στο γενικό πλαίσιο των πρωινών εκπομπών. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν θα ήθελα να προσβάλλω σαν ηθοποιός συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι. Δεύτερον, δεν μου αρέσουν πολύ οι μιμήσεις. Δεν είμαι δηλαδή αυτού του στυλ. Ναι. Εσύ τότε λοιπόν γίνεται όλο αυτό, γιατί μετρούσαμε τα χρόνια, γι' αυτό είπαμε 22 χρόνια πριν που ξεκίνησαν οι δύο ξένοι. Η κόρη σου είναι 20, 21. Ναι. Οπότε μέσα στην επιτυχία εσύ έκανες και οικογένεια. Το ήμουν έγκυος, ναι. Ναι, βέβαια, και ήταν. Α, και ήταν και στην πραγματικότητα. Στο... Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα, έχω μπερδέψει το σύριαλ με την πραγματικότητα. Ναι. Α, ήσουν και στο σύριαλ, ναι, σωστά. Άρα εσύ έκανες μωρό και οικογένεια δημοσίως, ας πούμε, με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο, έτσι όπως έγινε. Ναι, καλή, αλλά... βέβαια. Εγώ θυμάμαι και το γάμο, το πρώτο. Το πιο καλό σε σχέση με τους δύο ξένους που ήμουν έγκυος ήταν ότι μετά πάρα πολλές γυναίκες που ήταν έγκυες ήταν on camera και δουλεύανε. Ναι, δηλαδή, δεν, παλιά το κρύβανε. Δηλαδή, ναι, σου έλεγε τώρα πρέπει να σταματήσεις. Ναι, 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 αλήθεια. Ενώ μετά. Ήταν πάρα πολύ άνετο και πάρα πολύ αποδεκτό το να είναι μια γυναίκα έγκυος και να δουλεύει. Απενοχοποίησε την εγκυμοσύνη στην τηλεόραση. Απενοχοποίησα, όχι εγώ, οι συνθήκες. Οι συνθήκες, ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τότε εσύ κάνεις το μωρό και συνεχίζεις να δουλεύεις αφού γεννάς. Δύσκολο. Είχαν ζοριστεί αρκετά. Το ότι, ας πούμε, μπορεί να καθυστερούσαμε πάρα πολύ στο γύρισμα για τους όποιους λόγους. Αυτό εμένα μου στήχιζε πάρα πολύ χρόνο από το παιδί, πέτρωνε το στήθος μου από το γάλα, είχα διάφορα δηλαδή... Πρακτικά θέματα. Άρα εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να δουλεύεις, ε? Μα πώς θα σταματήσω, ναι, δηλαδή, ναι, και χώρισα και είχα ένα παιδί να μεγαλώσω και πόσο, μια χαρά πόσο όλα. Μετά, πολύ. Ούτε χρόνο, ένα χρόνο ναι, μόνο. Δεν είναι το, ναι, δεν το, το φόρτι σου εκεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είσαι θετική. Να δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε να δεις, δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολούσε ποτέ. Mm. Δεν ήταν δηλαδή ο στόχος ζωής μου να κάνω αυτό το πράγμα. Προέκυψε το παιδί, τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ξέρεις, τα γραφειοκρατικά, όλο αυτό ήταν
τραγουδάς. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να παντρευτείς και άμα ήθελες χώριζες. Δηλαδή για μένα δεν ήταν κάτι το οποίο έδινε σε σφραγίδα αιώνια πίστη με τον άλλον. Όταν παντρεύτηκες, δεν ήθελες να δώσεις σφραγίδα. Δεν ήταν το για πάντα. Μέσα μου, ναι. Όχι, όχι. Να. Όχι, όχι. Δεν, αν μου πεις για πάντα, εγώ ήδη έχω βάλει. Θέλω να πάω, να κρεμαστώ. Δεν το έχω. Ναι, αλλά το όταν παντρεύτηκε, είπε ότι τώρα είμαι ερωτευμένη, θα μείνω εδώ. Όχι. Δηλαδή δεν είναι ότι είχα πλήρη συνείδηση του τι κάνω. Α, ωραία, σκοτή, αυτό. Πάρτι. Καλά, αν δεν σου έλεγε στη Σκωτία και σου έλεγε, ξέρω εγώ, στη Λαμία, δεν θα πήγε. Όχι, όχι, δεν θα πήγε. Τι έχει Λαμία, μια χαρά. Τίποτα Λαμία. Δεν έχει Λαμία, ενώ τη άρεσε. Ενώ παιδί μου έκανα το γάμο των ονείρων μου, κατάλαβε. Δηλαδή σε ένα πύργο, στο τέρμα του πουθενά. Σαν μια ωραία εμπειρία η οποία. Ένα αριστούργημα εκεί το μέρος, γκάιντες, αυτά. Τέλος πάντων, λίγο μαγικά, λίγο πριγκυπικά. Εγώ είμαι πιο παντρεμένη με τον άλλον όταν είμαι ελεύθερη. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει. Μόλις τον παντρεύομαι, λέω, συγγνώμη, εγώ θα ζήσω με τόσα ελαττώματα. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, φαντάσου, σε ενοχλούν μέσα στη σχέση κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι αυτό, να το πας εκεί, σου λέω τώρα. Ο καθένας έχει την ιδιοτροπία του. Δεν έχω τις ιδιοτροπίες, μπορεί να έχω άλλες. Αλλά, λες τώρα, εγώ θα το ζω κάθε φορά, θα μου κάνει αυτό και εγώ θα πρέπει να το μετακινώ. Αν παντρευτώ όμως. Πριν δεν με ενοχλεί τίποτα. Γιατί σου δίνει την ψευδέστηση ότι είσαι ελεύθερη ανά πάσα στιγμή. Ναι. Ναι. Καλά, και ο γάμος όπως είδες δεν είναι και τίποτα. Ακριβώς. Τώρα πια τον έχω μυθοποιήσει. Δηλαδή δεν έχω τέτοιο θέμα. Ήθελες να κάνεις παιδί. Παιδί οπωσδήποτε και ήμουν σίγουρη ότι θα το κάνω και στα 27 μου χρόνια. Τι πω, από πριν το έχεις ήσουν σίγουρη. Γενικά. Εγώ στο είπα η Ευελίνα. Είναι κρυφός. Αφού βρήκα ένα ημερολόγιο από τα 12 που έλεγε 27 θα είναι. Εγώ από 6 χρονών που με θυμάμαι. Ναι. Ήξερα πάντα τι ήθελα. Μπράβο. Πάντα. Δηλαδή, κρυός. Mm. Για κάποιο λόγο γεννήθηκα έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Είχα μια εσωτερική πηξίδα. Οπότε οτιδήποτε σκεφτόμουν, για κάποιο λόγο συνέβαινε. Δεν είναι όμως ότι έλεγα σταθερά ότι αυτό θα γίνει. Μετά το θυμόμουν. Α, το είχα πει αυτό. Α, είχε γίνει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάπως σαν να ήξερα τα βασικά γεγονότα της ζωής μου ότι θα συμβεί. Πάντως, αν μπορούσες να μην παντρευτείς, δεν θα παντρευόσουν. Νομίζω πως ναι, δεν θα παντρευόμουν. Πόσο γρήγορα κατάλαβες ότι δεν μπορείς να ζήσεις με τα ελαττώματα του άλλου? Την ώρα που παντρευώ. Μα είναι δυνατόν. Τι να σου πω, ψέματα. Κοίταξε, και με τους δύο γάμους είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Αλλά για κάποιο λόγο συνέβαινε ένα γεγονός το οποίο έκανα έτσι και λέγω αυτό δεν το ξέρω. Επειδή υπάρχει το στρες. Του γάμου πάντα, δεν βγαίνει σε όλους ο καλύτερος εαυτός τους. Ναι. Έτσι, είναι μια περίοδος δύσκολη. Εκεί λοιπόν, αν ψυχανεμιστείς ότι είμαστε ή δεν είμαστε και το προλάβεις, δεν το κάνεις. Εγώ δεν το πρόλαβα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ήμουνα εγώ που δεν ήθελα. Πιστεύω ότι και οι άλλοι δεν θέλαν στην πραγματικότητα. Λες. Συγγνώμη, φαντάζομαι. Δεν αποτυχάνει ένας γάμος από τον ένα, ακριβώς. Όχι, εντάξει. Φαντάζομαι. Δηλαδή, ας πούμε. Όταν την πρώτη μέρα λες, οκ, δεν θα κοιμηθούμε μαζί. Γιατί. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι θέμα. Όταν λέει την πρώτη μέρα, δεν κυριολεκτή. Κυριολεκτό. Κυριολεκτή. Εγώ όταν άκουσα την πρώτη μέρα, λέω την πρώτη μέρα. Κοίταξε, εγώ φαίνομαι ένας υπερβολικός άνθρωπος, αλλά ό,τι λέω, κυριολεκτό. Εννοείς εσύ τη νύχτα του γάμου, είπες ο καθένας χωριστά. Εντάξει, εννοώ ότι ήμασταν έτσι και δεν το ξανασυζητήσαμε και μετά από ένα μήνα πήραμε τη διαζύγη. Και πέρασες και τον κλέτσο, εσύ. Λες, ναι, πραγματικά το λέγα. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει την πόλη. Ναι. Εντάξει, γελάμε τώρα, αλλά τότε ήταν στενάχωρο ή. Όχι καθόλου. Όχι. Απελευθερωτικό. Δεν είχα νιώσει αυτό το μέγεθος της αγάπης. Κάπως έτσι το βλέπω. Άρα πιστεύεις ότι κάπου εκεί έξω μπορεί να υπάρχει κάποιος με τον οποίο θα το νιώσεις? Έχεις δηλαδή τέτοια ρομαντική σκέψη? Που το νιώθω ήδη. Είμαι στη σχέση που το νιώθω, ναι. Μην παντρευτείς. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχω σκέψει το 2-3 φορές. Κοίταξε, αν δεν σε χωρίσει, όλα αυτά που έχει πει, να διαβάσει κάποια στιγμή ότι παντρεύεται η Ευελίνα, ναι, να κάνει. Νομίζω ότι δεν θα σου κάνει ποτέ πρόταση γάμου μετά από αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πραγματικά το πώς νιώθεις. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν τυχόν έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία που δεν υπάρχει στα σκαριά, ούτε καν στο μυαλό μου. Θα κοίταγα πώς νιώθω εγώ εκείνη την στιγμή και αν πραγματικά το θέλω. Και πώς σε βρήκε σένα η καραντίνα?
Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μου, η καραντίνα, γιατί ξανασυστήθηκα στον εαυτό μου. Δηλαδή, άρχισα να καταλαβαίνω τι θέλω στη ζωή μου, τι γίνεται. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά, μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια, που βρέθηκα με τον εαυτό μου, με τα βιβλία μου, αυτό που μου έλειπε. Δεν ήξερα ότι μου λείπει τόσο πολύ να διαβάζω. Να νιώσω ευάλωτη, να νιώσω τα συναισθήματά μου, να νιώσω άνθρωπος και όχι μηχάνημα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Λες τώρα, ήσουν με τον σύντροφό σου, η κόρη σου... Και η κόρη μου εδώ. Α, ήταν εδώ. Ναι, βέβαια. Η κόρη σου δεν σπουδάζει στο εξωτερικό. Τελείωσε τώρα. Α, τελείωσε. Λέει, τώρα θα πάρει το πτυχίο της, ναι. Α, άρα δεν τη βρήκε κάπου μόνη της έξω. Στο Λονδίνο ήτανε. Α, ήταν στο Λονδίνο. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, επειδή δεν ήθελε να πάρω την ευθύνη της Αφροδίτης με την έννοια του, δεν ήξερα τι θέλει. Μπορεί να θέλει να είναι εκεί με τους φίλους, μπορεί ναι. Οτιδήποτε. Τι λέω, κάνε ό,τι νομίζεις. Και έβγαλα αμέσως. Πρόλαβε και ήρθε με τους φίλους. Νωρίτερα. Πρόλαβε και ήρθε. Πριν γίνει lockdown εκεί. Δεν ένιωθες καλύτερα που ήταν σπίτι μαζί σου. Εννοείται, απλά δεν θέλω να την πιέζω. Και σε σχέση με τον σύντροφό σου, ήταν εύκολο να το διαχειριστείς αυτό. Ποιο? Το ξέρω εγώ. Έχει ένα παιδί, μεγάλο, έχει άποψη ή δεν έχει. Όχι. Άποψη τι, στο κομμάτι των σχέσεων μου, ναι. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, ας πούμε, σαν δεύτερος μπαμπάς, ρε παιδί μου, λειτουργεί ή όχι. Όχι, βέβαια, αυτό έλεγα. Εντάξει, συγγνώμη. λέγαμε πριν ότι τελειώνεις μια σχολή. Δεν ξεκινήσει η συνέντευξη, προλάβαμε τα πούμε. Ναι. Μια σχολή στο πανεπιστήμιο, τελειώνεις κάτι. Όχι, δεν είναι πανεπιστήμιο. Είναι ένα δίπλωμα που έχω μπει στη διαδικασία να πάρω, breathwork. Από πού το παίρνεις αυτό το δίπλωμα? Είναι ένας κύριος που τα δίνει. Αυστραλός, από το εξωτερικό έρχεται. Α. Αυτό είναι pure awakening λέγεται, δηλαδή είναι μία εσωτερική αναγέννηση των πραγμάτων. Έχει ένα ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα, ναι. Χωρίς όμως να έχει την λογική της ψυχοθεραπείας. Βρίσκεις το θέμα που σε απασχολεί και γιατί σε απασχολεί πάρα πολύ γρήγορα. Μαθαίνεις μέσω της αναπνοής να πληροφορείς το σώμα ότι δεν βάλεται από κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και είναι σαν ένα εργαλείο για την καθημερινότητά σου, αλλά και ταυτόχρονα να εκτονώνεις τραυματικές εμπειρίες μέσω της αναπνοής και του σώματος. Δίπλωμα γιατί θες να πάρεις? Γιατί θέλω να το εξασκήσω. Α, το ένα επάγγελμα, ναι. Από πότε? Από τότε που ξεκίνησα να το κάνω. Αλήθεια. Ναι. Ως πλαν B ή ότι... Ως πλαν. Όχι, ταυτόχρονα με την υποκριτική. Ναι, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Σε βοήθησε εσένα? Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τόσο πολύ που δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι... Α, πάρε το δίπλωμα υπάρχει. Να έρθω. Υπάρχει, ναι. Είναι πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Κάτι και χωρίς δίπλωμα έρχομαι εγώ, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να το πιστοποιήσει. Σε εμπιστεύεται. Σε εμπιστεύομαι, αλλά ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί συνήθως στις ψυχοθεραπείες δεν... Ναι, μεν καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει. Δεν βρίσκεις όμως τη λύση στο να το αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, σωστά. Βρίσκεις το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρεις το πρόβλημα. Δεν ξέρεις να το αντιμετωπίσεις. Και στην πραγματικότητα, αυτό το σύστημα σου δίνει αυτό το εργαλείο. Μόνο να αντιμετωπίζεις ναι, το πρόβλημα και να καταλαβαίνεις, να παίρνεις το χρόνο έτσι ώστε να καταλαβαίνεις ότι δεν βάλεσαι. Δεν είσαι σε ζούγκλα για να έρθει κάποιος να σε φάει. Ναι, ο πανικός είναι. Οπότε συνειδητοποιείς και από πού προέρχεται και το ότι, οκ, δεν τρέχει τίποτα, αλλά να ηρεμήσουμε μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία. Μεγάλη μας χαρά. Στους δύο ξένους πώς χαιρετούσε αυτή όταν έκλεινε την εκπομπή? Κάτι πολύ χαριτωμένα. Με κάνα τραγούδια, με ούτε ξένα. Πώς χαιρετούσα. Ναι. Φιλιά στον αέρα πάντα, έτσι. Να κουμπούσες μάγουλο. Έχεις δίκιο. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς φιλιά στον αέρα δίνουμε τώρα. Δεν φιλιόμαστε. Ναι, σωστά. Αγκονιές δίνουμε τώρα. Αυτό λοιπόν. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, 1 η ώρα. Κυριακή, στο Sky, στον Dot. Γεια σας. Γεια σας.